Βέβαια, η ερώτηση γίνεται μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην ώρα του Πρωθυπουργού και έχει απαντηθεί ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό. Που σημαίνει τι? Συμπάθεια για τους εργαζόμενους και 3,5 δις για τους επιχειρηματίες. Αυτό είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η απάντηση που δόθηκε δυστυχώς και για αυτή την ερώτηση. Και επειδή λοιπόν οι εργαζόμενοι είναι σε δεινή θέση στον τουρισμό και στις μεταφορές, η ερώτηση αυτή έρχεται και θέλουμε να την εξειδικεύσετε, αν μπορείτε παραπέρα. Τι επιπλέον έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει σαν κυβέρνηση για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν μείνει εκτός της στήριξης. Και είναι χιλιάδες αυτοί οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Όπως είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μιας μέρας στα συνεχούς λειτουργίες ξενοδοχεία, οι οποίοι μένουν εκτός, όπως είναι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που είναι στα εποχιακά ξενοδοχεία, οι οποίοι είναι εκτός, και είναι εργασιακές σχέσεις, σας θυμίζουμε κύριε Υπουργέ, που εσείς τις έχετε νομοθετήσει. Και σήμερα δεν τις αναγνωρίζετε. Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι εκτός της στήριξης. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε τι έχετε αποφασίσει για αυτούς τους εργαζόμενους που είναι πάρα πολλοί. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Βεβαίως δεν μπορούμε να περιμένουμε μία απάντηση στο ερώτημα να καταργηθούν οι λαστικές μορφές απασχόλησης. Γιατί στο πρόγραμμά σας και στην πολιτική σας είναι η γενίκευσή τους. Γι' αυτό εξάλλου και κάνετε και το πρόγραμμα συνεργασία. Εμείς όμως λέμε ότι πρέπει να καταργηθούν αυτές οι μορφές. Επίσης, λέμε ότι θα πρέπει να στηριχθούν όλοι οι εργαζόμενοι και αυτούς που είπα τώρα προηγουμένως. Εσείς τους έχετε απ' έξω αυτούς. Δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ. Ούτε ευρώ. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μεροκάματο, κύριε Υπουργέ. Και θα πάρουν μεροκάματο στην επόμενη σεζόν, το 2021, μετά τον Απρίλιο, το Μάιο. Μη μου πείτε ότι θα βρουν δουλειά τώρα κάπου, αυτοί οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Επίσης, οι εποχιακές επιχειρήσεις είχαν πολλές απολύσεις. Και σήμερα ακούστηκε εδώ ότι εκβιάζουν τους εργαζόμενους να δηλώσουν παραίτηση από το δικαίωμα της επαναπρόληψης το 2021. Οι ίδιοι εργοδότες, εκπεριτροπής εργασία, λέτε ότι δεν είναι το 50% λοιπόν, η μείωση του μισθού, η μείωση, αλλά είναι στο 18, είπε σήμερα. Κύριε συνάδελφε, και στη δευτερολογία σας. Επειδή είναι στα ερωτήματα. Και στη δευτερολογία. Λοιπόν, η εκπεριτροπής εργασία όμως είναι εκπεριτροπής. Είναι τουλάχιστον 20% η μείωση και αυτό που μένει είναι ότι μένει αυτή η εκπεριτροπής εργασία η οποία θα είναι μόνιμη εργασιακή σχέση στο μέλλον. Επίσης για τους εποχιακά εργαζόμενους, το Ταμείο Ενεργείας 2021 θα το διασφαλίσετε? Δεν διασφαλίζετε με αυτό που έχετε μέχρι σήμερα νομοθετήσει. Και βέβαια παρακολουθούμε ότι εδώ, εκτός από τις λιποθυμίες, έχουμε και διακοπή. Ευχαριστούμε. Ρεύματος. Ευχαριστούμε, διακοπή κύριε, ρεύματος. Κύριε συνάδελφε. Τελειώνω, κύριε Εύα. Διακοπή ρεύματος, διακοπή νερού σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Ευχαριστώ. Τι έχετε να πείτε για αυτά? Κύριε Κατσότη, η ερώτησή σας ήταν συγκεκριμένη. Και περιλάμβανε ορισμένα θέματα ακριβώς μόνο στοχευμένα για τον τουρισμό. Γενικεύεται και κάνετε επιπαντού ως επιστητού κριτική. Εγώ τη δέχομαι καλοπροαίρετα. Και θέλω να σας πω εκ προημίου, κύριε Γατζότη, ότι όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία. Όλοι έχουμε την ίδια αγωνία. Και σας μιλάω με την ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κομμάτι της κοινωνίας, ζω και εγώ τα προβλήματα. Αφού γκράζομαι τα προβλήματα, κατάγομαι από ένα νομό, το νομό των Κυκλάδων, που είναι κατεξοχήν νομός, ο οποίος στηρίζεται στον τουρισμό. Τα βλέπω, τα ζω, μιλώ με την κοινωνία. Δυστυχώς, κύριε Κατσότη, αυτό που χτύπησε τη χώρα μας δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας πολιτικής οικονομικής η οποία έφερε επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας και πληγές πάνω στο σώμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Ήταν η παγκόσμια πανδημία. Και το ερώτημα το οποίο γύρεται πάνω σε αυτό είναι τι έκανε η κυβέρνηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι διαπιστωμένο και στην καταγραφή των κοινωνικών τάσεων και απόψεων, ότι η κυβέρνηση αντέδρασε με πρώτα τον Πρωθυπουργό που έδωσε την κεντρική κατεύθυνση, θέσαμε ως κορυφαία προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, δεύτερη προτεραιότητα ταυτόχρονη ήταν η διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς την εμπειρία να βάλουμε τους εργαζόμενους. Υπάρχουν κενά, βεβαίως και υπάρχουν.
Μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, βεβαίως. Ποιος αμφισβητεί ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Με τα εργαλεία όμως που δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, αποφασίσαμε από μηδενική βάση, πήραμε αποφάσεις σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μέσα, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Νομοθετήσαμε από το μηδέν. Δεν υπήρχε προηγούμενο να το ακολουθήσει κάποιος. Και όμως, εγώ μπορώ να πω ότι στο ζήτημα το συγκεκριμένο, ειδικά για τον τουρισμό, κύριε Κατσότη, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που πράγματι τα παραδέχομαι, αλλά η προσπάθεια που καταβάλαμε ήταν μοναδική. Κατηγορείται την συνεργασία, που η συνεργασία στο τέλος δίνει στον εργαζόμενο ποσοστό αναπλήρωσης αμοιβής από 83,5% σε 100% μετά φόρους και εισφορές. Μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό με μισό χρόνο. Γιατί το κάναμε αυτό? Από μια μεροληψία εναντίον των εργαζομένων ή υπέρ των επιχειρήσεων? Όχι. Γιατί έπρεπε να διατηρήσουμε ταυτόχρονα και επιχείρηση, γιατί χωρίς επιχείρηση δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Την ώρα που ήταν έτοιμα να μπουν λουκέτα στις επιχειρήσεις, πιάσαμε το χέρι του επιχειρηματία και του λέμε: έλα εδώ, σου δίνουμε εργαλεία, επιστρεπτέα προκαταβολή, μείωση προκαταβολής. Την εξήγηλε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα της οικονομίας. Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις της χώρας μας. Ελάχιστες είναι ποσοστιαία, όπως εσείς λέτε, το μεγάλο κεφάλαιο και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, κύριε Κατσότη, και το ξέρετε, γιατί και εσείς παλεύετε σε κοινωνικούς αγώνες, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Των 10-15 εργαζομένων, των 20 εργαζομένων, των 50 εργαζομένων. Και πρέπει να τις κρατήσουμε ζωντανές, πιστέψτε με. Είναι μια εθνική προσπάθεια και θα εξηγήσω και στη δευτερολογία μου μέτρα τα οποία εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Θα τα εξειδικεύσω περισσότερο. Ευχαριστώ. Για το ζήτημα τη στήριξη στον κόσμο του τουρισμού. Η πανδημία όντως είναι κάτι απρόοπτο και είναι παγκόσμια. Όμως η διαχείρισή της είναι ταξική και εδώ και σε όλες και με όλες τις αστικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι ενάντια στους εργαζόμενους, υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. 24 δις ευρώ για την επανεκκίνηση της οικονομίας, 32 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά έχουν σαν αποδέκτες το μεγάλο κεφάλαιο. Για τους εργαζόμενους 500 ευρώ και εδώ μέχρι και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα. Και λέτε ότι έχετε ευαισθησίες. Τα αιτήματα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι δείχνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ευαισθησία που δείχνετε και από τη στήριξη που δίνετε όπως λέτε. Η συμπάθεια είναι αυτή που εκφράζεται. Η συμπάθεια όμως δεν μπορεί να γεμίσει το πιάτο το φαΐ του εργαζόμενου, της οικογένειάς του. Από την ευαισθησία σας βέβαια είναι πλήρως ικανοποιημένοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για τους οποίους, όπως είπαμε, χρήματα βρίσκεται. Έχει λεφτόδεντρο για αυτούς πολύ μεγάλο. Όμως εδώ δεν απαντήσατε. Τι θα κάνετε για αυτούς τους εργαζόμενους, τους εργολαβικούς? Είναι δική σας επιλογή, ναι ή όχι, να απασχολούν οι εργαζόμενοι εργολαβικούς και να απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσα στον χώρο δουλειάς? Είναι δική σας επιλογή να απασχολούν οι επιστημιστικές επιχειρήσεις τριήμερα εργαζομένους? Είναι. Αυτοί δεν μένουν απροστάτευτοι. Ξέρετε πώς είναι απροστάτευτοι στον χώρο του επιστημισμού και των ξενοδοχείων? Μιλάμε για πάνω από 20% των εργαζομένων. Και οφείλετε εδώ να μας απαντήσετε. Από τις 400.000 εργαζόμενοι, πώς είναι αυτοί που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα? Εσείς λέτε 700.000 εργαζόμενους. Ας πούμε 700 που λέτε εσείς και με τους έμεσα. Πώς είναι αυτοί που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα στήριξης? Η μεγάλη πλειοψηφία είναι απ' έξω και είναι αυτές οι μορφές που εσείς έχετε ήδη αναγνωρίσει. Και κύριε Υπουργέ, όχι δεν μειώνετε το μισθό. Η απαλλαγή των εργοδοτών από τις εισφορές δεν είναι μείωση του μισθού του εργαζομένου? Η μείωση των εισφορών των εργοδοτών δεν είναι μείωση των μισθών των εργαζομένων? Και όλα αυτά δεν καταλήγουν ότι οι ροές στο ασφαλιστικό σύστημα θα είναι όλο και πιο λίγες και σε λίγο καιρό θα έρθετε να πείτε ότι δεν αντέχει το σύστημα, άρα θα πρέπει να μειώσουμε τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές? Αυτή δεν είναι η πολιτική που ακολουθείτε σήμερα? Αφήνετε προστάτευση στους εργαζόμενους, δυστυχώς, και εδώ τα δίνετε όλα, τα πάντα όλα,
στις επιχειρήσεις, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιαίτερα αυτοί είναι ικανοποιημένοι γιατί οι μικροί, ούτε στο αφορολόγητο τους έχετε εντάξει στις 12.000 ευρώ, ούτε έχουν πάρει τη στήριξη, ούτε ταμείο ανεργίας και έχουμε κάνει τροπολογία. Ερώτηση για αυτούς, δεν μας έχετε απαντήσει ή μας απαντήσατε. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Για τους αυταπασχολούμενους στις επιχειρήσεις, οι οποίοι και αυτοί μένουν εκτός της στήριξης. Ευχαριστούμε. Πάνω σε αυτά, δυστυχώς δεν απαντήσατε στις πρωτολογίες όπως κάνετε συνήθως. Λοιπόν, και εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πείτε τι θα κάνετε με τους εργολαβικούς. Ευχαριστούμε, κύριε. Με τις συμβάσεις μιας μέρας, με τις συμβάσεις λίγων ημερών στα ξενοδοχεία.